έχουμε. Α, τον Νταϊφά έχουμε, ωραία. Να δούμε τον κύριο. Το... Ο Σταύρος Νταϊφάς, μέγιστη απώλεια. Οι μνήμες γυρίζουν πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 70, όταν έγινε ευρέως γνωστός με την απόκτηση του πακέτου των μετοχών του Ολυμπιακού. Ο μύθος λέει ότι σε μία από τις επικές ταυλομαχίες με τον κουμπάρο του Γιώργο Βαρδινογιάννη, του γνωστοποίησε ότι θα πάρει τον Ολυμπιακό και τον προέτρεψε να κάνει το ίδιο με τον Παναθηναϊκό, για να φτιάξουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχουν και άλλες εκδοχές. Όταν το πρωτάθλημα έγινε επαγγελματικό το 1979 και οι δύο ήταν στις επάλξεις. Έτυχε η στιγμή εκείνη η μεγάλη που διαπραγματεύτηκε μαζί του τον Ολυμπιακό. Αυτοί που το γνώριζαν σκιαγραφούν έναν δυνατό και σκληρό άνθρωπο. Με όλους, χωρίς εξαίρεση. Και με συνεργάτες και με αντιπάλους. Με ποδοσφαιριστές και δημοσιογράφους. Εφοπλιστής Αλωνάτος και μάγκας Λιμανίσιος, όπως γλαφυρά κατεγράφει σε ένα από τα πολλά αφιερώματα που έγιναν με αφορμή το θάνατό του. Στην πιάτσα είχαν να το λένε, στα ταραβέρια του ήταν ζόρικος, δεν έκανε σκόντο στις αρχές του. Όταν έφτανε σε συμφωνία, ο λόγος του ήταν συμβόλαιο. Ήθελε να είναι απόλυτος γνώστης των πραγμάτων με τα οποία καταπιανόταν. Θρυλείται ότι όταν πρωτοανέλαβε την ομάδα, κατέβαινε στα στέκια των Ολυμπιακών για να μυρίσει το άρωμα της οπαδοσύνης. Ως ξύπνιος άνθρωπος της δουλειάς είχε αντιληφθεί ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν αρκεί μόνο να είναι διαχειριστής της ανώνυμης εταιρείας, αλλά και ηγέτης ενός λαού τον οποίο έπρεπε να αφουγκραστεί, να μάθει όλα τα μυστικά του, να διαβάσει κάθε σκέψη του. Τα αποτελέσματα επί εποχής του έχουν περίοπτη θέση στο παλμαρέ της ομάδας. 5 πρωταθλήματα, τα 4 συνεχόμενα στην αφετηρία του επαγγελματισμού και ένα κύπελο. Το πρώτο κρίθηκε σε μπαρά στο Βόλο με αντίπαλο τον Άρη. Κουσουλάκης. Πάντα Κουσουλάκης θα κάνει ένα σουτ, ο Άλστρομ. Ο Παπαφλωράτος θα αποκρούσει, θα γίνει ένα σουτ και γκολ. Και γκολ. Νικολούδης που θα μπει, έχει κοντά του τον Ζίνδρο. Θα γυρίσει δεξιά στον Άλστρομ και το 2-0. Το τρίτο στον ίδιο τόπο ξανά σε μπαράζ με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, και ενώ είχε κορυφωθεί αντιπαλότητα αιωνίων και κουμπάρων με την υπόθεση Μπουμπλής. Ο Αναστόπουλος θα γυρίσει την μπάλα και είναι το 2-0. Είναι το 2-0 μετά από αυτή την πάσα του Παπαδόπουλου. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός εδώ στο Βόλο, στο 24ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 2-0. Πολύ αργότερα, και ενώ είχε αποσυρθεί παραχωρώντας τις μετοχές του στον Κοσκοτά, είχε πει: «Είναι πιο εύκολο να κυβερνήσεις 100 καράβια παρά τον Ολυμπιακό». Ο ίδιος προφανώς ήταν δεινός καραβοκύρης. Το έχει καταγράψει η ιστορία άλλωστε. Πλήθος κόσμου την προηγούμενη Πέμπτη αποχαιρέτησε τον πρόεδρο με τη σιδερένια γροθιά, τον άνθρωπο που έβαλε ομαλά και αποθέσει ισχύος τον Ολυμπιακό στην επιχειρηματική εποχή του ποδοσφαίρου. Φίλοι, γνωστοί, άγνωστοι Ολυμπιακοί και μη παρέστησαν για να ποτίσουν φόρο τιμής. Συνήθως το παρελθόν με την απόσταση του χρόνου απενοχοποιείται, εξιδανικεύεται, προκαλεί νοσταλγία. Οι επικίδιοι μεγιστοποιούν τις αρετές και εξαφανίζουν τις ανορθογραφίες. Σε κάθε περίπτωση ο Σταύρος Νταϊφάς ήταν και παραμένει ένα κομμάτι ισχυρό, ανεξίτηλο στην ιστορία του Ολυμπιακού.